Βάλε χθες την υπογραφή του προπονητής σπορτικός σας παιδό. Να φύγει η νικήτρια σε αγώνες με τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Ηρακλή. Έσπασε λοιπόν και αυτό το ταμπού ο Ιωαννίδης και η νίκη, όσο και αν φαίνεται παράξενο, είναι έργο ενός παίκτη που προέρχεται από τη χώρα του μεγαλύτερου παραμυθά του Hans Christian Andersen, ο οποίος πάντως ως πρώην κολυμβητής ξέρει, τουλάχιστον αυτό απέδειξε χθες, να κολυμπάει στα βαθιά. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι ο Μίκαελ Άρσεν σημείωσε 16 πόντους και πήρε 8 rebound. Όπως αλήθεια είναι ότι και οι οπαδοί του Ηρακλή ξεσηκώθηκαν και ζήτησαν από τη διοίκηση να λάβει άμεσα μέτρα. Από την εξέδρα ακούστηκαν τα ονόματα του Σούμποτς και του Μπέρι, ενώ παίζουν πάντα στα σενάρια ο Κώστας Διαμαντόπουλος και δεν παίζει πλέον, αν πιστέψουμε τις τελευταίες πληροφορίες, ο Ευθύμης Κιμουρτζόγλου. Η ΑΕΚ συνοδευόταν από 500 και πλέον οπαδούς της, ενώ ο Ηρακλής που είδε το σκορ να εκτινάσεται από το 28-31 στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο 31-42, είχε 3 στα 24, καλά ακούσατε, 3 στα 24 τρίποντα. Το ρεπορτάζ από το Ιβανόφιο είναι του Γιώργου Ζαΐρη. Για μας ήταν πολύ μεγάλη σημασία η νίκη, γιατί έτσι έχουμε περαιτέρω περιθώρια που θα έρθουν και οι άσχημες στιγμές. Όπως ξέρω ότι ήταν και πολύ βασικό παιχνίδι για τον Ηρακλή. Πιστεύω καθαρά πλέον από την άμυνα ότι ήρθε η νίκη, γιατί τα ποσοστά μας στην επίθεση δεν ήταν καλά ποσοστά. Καταφέραμε λοιπόν, κρατήσαμε τον Ηρακλή στους 48 πόντους, που είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για ένα παιχνίδι εκτός έδρας. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από την προσπάθεια στην άμυνά μας. Στο πρώτο ημίχρονο αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα από τον Αρτρούια και από τον Αλεξάνδρ, τα οποία τα λύσαμε στη συνέχεια. Και με το καθοριστικό σημείο του παιχνιδιού ήταν το πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου, όπου πετυχαίνοντας 3 πόντους μετά από 11 λεπτά, ήμασταν και πάλι στο παιχνίδι. Αλλά δεν ήταν το σημείο που επιθυμούσαμε να βρισκόμαστε. Σίγουρα το θετικό είναι ότι πήραμε 2 πόντους, τους 2 βαθμούς. Και σίγουρα όλα τα παιχνίδια δεν κερδίζονται από την επίθεση, αλλά όλα τα περισσότερα παιχνίδια κερδίζονται από την άμυνα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα σήμερα. Μετά από πολύ δύσκολο παιχνίδι και καταφέραμε και πήραμε μια πολύ μεγάλη νίκη. Μάλιστα. Χαρές και πανηγύρια στην ΑΕΚ. Κώστα, ακούγοντας και τον Ιωαννίδη και τον Χατζή και όλο τον κόσμο και τον Τάκη τον Ξουρίδα να μιλούν για την άμυνα σε μια εντελώς αδόκιμος, ναι, τι να πω, αμυντικογενία, αμυντικοκρατούμενη εποχή, πώς νιώθει ένας παίκτης που προσέφερε αφιδώς θέαμα στα γήπεδα? Έχουν αλλάξει εποχές, είναι σαφέστατο. Ζούμε σε μια εποχή. Ενώ πήρε και 5 rebound, έτσι βοήθησε την ομάδα του να νικήσει στο Περιστέρι με 77. Οι απόντες κάνουν πιο αισθητή την παρουσία τους από τους παρόντες. Όπως για παράδειγμα ο Νίκος Οικονόμου, ο οποίος βεβαίως μπορεί να μην έπαιξε χθες εναντίον του ΒΑΟ λόγω κάποιου τραυματισμού, όμως η παρουσία του σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή παρουσιάζει μεγάλο και πολύπλευρο ενδιαφέρον. Όπως επίσης ο Ντίνος Αγγελίδης, ένας παίκτης που από την αρχή της περίοδου είναι παρόν απόν στην ομάδα του τον Άρη. Ποιος? Ο Ντίνος Αγγελίδης, ο οποίος πέρυσι ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη και ο μόνος εκπρόσωπός του στην εθνική ομάδα. Όπως επίσης, για παράδειγμα, ο Αμερικανός Τζον Σάλεϊ, που όχι μόνο δεν έπαιξε χθες εναντίον του ΒΑΟ με τον Παναθηναϊκό, αλλά σήμερα το πρωί έφυγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες εν μέσω χιλίων σεναρίων. Πότε θα επιστρέψει και αν θα επιστρέψει, απαντήσεις σε λίγο. Πριν προχωρήσουμε όμως στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, ας πάμε στον καθιερωμένο πια διαγωνισμό της Audiotex. Καλείστε να από την σημερινή αναχώρηση του Τζον Σάλεϊ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κυριακή πρωί, Ανατολικό Αεροδρόμιο, ώρα 7 παρατέταρτο. Ο τρεις πρωταθλητής του NBA καταφθάνει στο αεροδρόμιο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Νατάσα και κρατώντας την αγκαλιά του το τρίμηνο κοριτσάκι τους. Ευδιάθετος δέχεται να εξηγήσει στην κάμερα του Αντένα τους λόγους της αναχώρησής του με σούσι της αγωνιστικής περίοδου για το Λος Άντζελες. We fly together to London. Mm-hmm. And then I have to go to Los Angeles for my television show. Mm-hmm. And they go back to Miami. And then I fly back Monday. I land. I come back Tuesday. Boarding 75-77, ακόμα μια έκπληξη από την ομάδα των Πατσίων. Παναθηναϊκός ΒΑΟ 90-63, Ηρακλής ΑΕΚ 48-59, Παπάγου Άρης 75-78, ΠΑΟΚ Πανιώνιος 72-63, Πειραϊκός Λάρισα 64-67,
και Απόλλων Πατρών Ολυμπιακός σήμερα σε λίγη ώρα στις 7 παρα 25 σε ζωντανή μετάδοση από την Πάτρα. Συνεχίζει η ΑΕΚ, μόνη πρώτη και αίτητη με 10 βαθμούς. Άρης 9, Παναθηναϊκός 9, ΠΑΟΚ 8, Sporting 8, επίσης ο Πανιώνιος και το Περιστέρι. Τα παραλυπόμενα. Αν το πρόσωπο που βλέπετε δεν είναι η προσωποποίηση της ευτυχίας, τότε τι μπορεί να είναι? Ο Στέφανο Ατρούια είχε κάθε δικαίωμα να χαριετίζεται με όμορφη παρέα. Η νίκη της ΑΕΚ ήταν δεδομένη, αυτός ίσως ο καλύτερος παίκτης της και ο παδί της Ένωσης τον αποθέωναν σαν Θεό. And they're still screaming. Last game at home we got... Ακόμα φωνάζουν. Τους αγαπώ, είπε. Μόνο που δεν κέρδισα μόνος μου τον Ηρακλή. Τον κερδίσαμε όλοι μαζί, ξεκινώντας από το δεύτερο ημίχρονο. Τι το περίεργο όμως είχε συμβεί στο δεύτερο ημίχρονο? Απλά, είχε καταγραφεί ένα σπάνιο αρνητικό ρεκόρ. Ο Ηρακλής, μέσα σε 11 ολόκληρα λεπτά, πέτυχε μετά βίας 3 πόντους. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο αξιοπερίεργο απ' όλα? Ότι οι παίκτες της ΑΕΚ άφηναν σκόπιμα τους και ανώλευκους να σουτάρουν ελεύθεροι. Έτσι, το 28-31 του ημιχρόνου μετατράπηκε σε 31-42. Το ερώτημα είναι τι οδήγησε τον Ηρακλή στον blackout του δευτέρου ημιχρόνου. Ήταν άστοχοι οι παίκτες του ή μήπως τους βραχυκύκλωσε ο Γιάννης Ιωαννίδης? Παίξαμε μία άμυνα τακτικής ανάλογα επάνω στον κάθε αντίπαλο. Και είχαμε και διαφορετική άμυνα. Και πιστεύω καθαρά πλέον από την άμυνα ότι ήρθε η νίκη. Εδώ θα με επιτρέψει ο κύριος Ιωαννίδης να βάλω τη δικιά μου άποψη, ότι οι τρεις πόντοι σε αυτό το χρονικό διάστημα ήταν αποτέλεσμα της αστοχίας της ομάδας μας. Πάντως, η αρχή του τέλους σήμανε για τον Ηρακλή όταν έχασε το ρόπαλό του. Και τα περιμένουν όλα από τον Σντόπσο. Επομένως, με έναν παίχτη, άμα παίζει μια ομάδα στην επίθεση, δεν μπορεί να κερδίσει ποτέ. Τώρα, ακούστε τι βαθμό βάζει στον εαυτό του με άριστα το 10, ο άνθρωπος που έβαλε χειροπέδες στο Σλοβαίνο άσο του Ηρακλή. Δεν ξέρω. 6. Νομίζω καλά ήταν. Ίσως περισσότερο, δεν ξέρω. Δεν θέλω να λέω για μένα. Μετά το παιχνίδι, στα αποδυτήρια των Κιανολεύκων, όπου φτώχεια και γκρίνια. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Ποιος τους έφερε, ρε Βασίλη, αυτούς τους παίχτε, ρε παιδιά. Ποιος τους έφερε, εμείς τους φέραμε. Στα πηγαδάκια των παιχτών της ΑΕΚ υπήρχαν μόνο χαμόγελα. Η ΑΕΚ βρίσκεται στην πορεία των στόχων της. Στο τέλος θα είμαστε στην πρώτη τετράδα, που πιστεύω ότι θα διεκδικήσουμε τη θέση αυτή μαζί με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Μπορεί οι στρατηγοί να πολέμησαν ως το τελευταίο δευτερόλεπτο για την κατάκτηση της πρώτης νίκης στο πρωτάθλημα. Όμως, ο πάλε ποτέ αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ στάθηκε όρθιος, κερδίζοντας με 78-75. Οι παίκτες του Άρη, ιδιαίτερα στα τελευταία λεπτά, εκτελούσαν καταβούληση 6 από τα 6-25, με αποτέλεσμα στο 39 το σκορ να διαμορφωθεί σε 73-63. Κλειδί για την νίκη του Άρη, η θυσία των κυρίων Βορεάδη και Λαϊνιώτη, είναι ούκο λίγα. Οι αιτιάσεις του προπονητή του Παπάγου Κώστα Μίσα εστιάζονται σε δύο κυρίαρχα σημεία. Πρώτον, την ελάχιστη συμμετοχή του βομβαρδιστή Αλφόνσο Φόρντ λόγω φάουλ. Και δεύτερον, την παρουσία 6 παικτών του Άρη στον αγωνιστικό χώρο 16 δεύτερα πριν την εκπνοή, και να το σκόρ ήταν 70-74. Τι έγινε? Ο Λιαδέλης ήρθε στο παιχνίδι χωρίς κανείς από την πεντάδα του Άρη να αποχωρήσει. Οι δύο διαιτητές δεν είδαν ποτέ την παράβαση. Η τελευταία φάση με την είσοδο του Λιαδέλη μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι καθαρά τεχνική ποινή, είναι παράβαση κανένα. Δεν ξεχνώ. Η γνωστή φράση που ποδηλώνει τα συναισθήματα και τις μνήμες της μαρτυρικής Κύπρου έγινε σημαία του ΠΑΟΚ εναντίον του Πανιωνίου. Οι Θεσσαλονικείς δεν ξέχασαν πως θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό, άλλωστε ότι οι Νεοσμυρνιώτες ήταν αυτοί που στα περσινά play-off τους έφραξαν το δρόμο για τη φετινή Ευρωλίγκα. Αυτή και μόνη δυσάρεστη ανάμνηση έφτανε και με το παραπάνω για να αναγκάσουν τους παίκτες του δικεφάλου να παίξουν με περισσό πάθος και ψυχή και να κερδίσουν το παιχνίδι με 72-63. Ο Μισελ Γκομέζ, γνωστός θειασότης του Περασμένα Ξεχασμένα, μίλησε μόνο για τα αγωνιστικά δρόμενα του παιχνιδιού. Ήταν ένα παιχνίδι άμυνας. Όταν δεν ήμασταν εύστοχοι, προτιμήσαμε σε πολλές περιπτώσεις το γρήγορο σούτ αντί να κάνουμε την αντίπαλη άμυνα να δουλέψει.
Συλλαμβάνοντας του ΠΑΟΚ σε αυτή τη σημαντική νίκη, ο Σκοτ Σκάιλς με 25 πόντους και 6 ασίστ και ο Άντονι Μπόνερ που πέτυχε 15 πόντους ενώ μάζεψε και ισάριθμα rebound. Νομίζω ότι γινόμαστε καλύτερα από παιχνίδι σε παιχνίδι, καθώς από κρούσα έχει κερδίσει το παιχνίδι, καθώς υπερτερούσε σε rebound, τελικές πάσεις, κοψίματα, λιγότερα λάθη, ενώ είχε και νέες επιθέσεις περισσότερες από τον αντίπαλό του. Τελικά τι φταίει, η έλλειψη πάθους στον ολικό βαθμό ή και κάτι άλλο? Σοβαρά παράπονα από την απόδοση των Wiggins και Gatlin είχε ο Βλάντο Τζούρο. Δικό μου Αμερικάνος, εκεί έγινε όλη η διαφορά και εκεί χάσαμε παιχνίδι. Το μπάσκετ στον Αντένα μέρος του. Συνήθως οι ευθύνες είναι εκείνες που προσπαθούν όλοι να τις αποποιηθούν. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι όταν μιλάμε για την ομάδα του Sporting. Τα συγχαρητήρια και τα καλά λόγια ήταν εκείνα που πήγαιναν από το ένα στόμα στο άλλο. Και όλοι παραδέχονταν ότι η παρέα των Πατησίων έχει βρει την ομοιογένεια που χρειάζεται για να κάνει πολύ μεγάλες εμφανίσεις που θα συνοδεύονται και με ροζ φύλλα αγώνα. Πιστεύω ότι καλύψαμε παίκτες μου και θεωρώ ότι αυτοί σήμερα πρέπει να μυρίσουν περισσότερο από τον καθένα μας. The guys on the team are looking to get me the ball in the right spots. Οι συμπαίκτες μου στην ομάδα μου δίνουν την μπάλα την κατάλληλη στιγμή και έτσι μπορώ να βάζω τόσους πόντους και να βγαίνω κορυφαίος. Ο Γκίμπερτ ήταν σπουδαίος παρά τους πόνους στο στομάχι του, ενώ κλειδί της νίκης απόψε ήταν και ο Νίκος Κασουρίδης. Απ' την αρχή οι παίκτες του Κώστα Πετρόπουλου μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και επέβαλαν το ρυθμό τους. Η σύνθετη άμυνα πάνω στον Κορονιό και το Μάξε ήταν για σεμινάριο, ενώ στην επίθεση ο Κόνερ Χέρνι σε μεγάλα κέφια έδωσε το δικό του ρεσιτάλ. 30 πόντι με 4 στα 7 τρίποντα, 8 στις 11 βολές, 5 στα 8 δίποντα και 4 ασίστ ήταν ο απολογισμός του. Άξιοι συμπαραστάτες του ο Κουβανός Γκίμπερτ και ένας παλιός γνώριμος της ομάδας του Περιστερίου, ο Νίκος Κασουρίδης. Θέλω να ευχαριστήσω από τον κόσμο που με επιθυμούσε όσο ήμουν απέξω του Περιστερίου, αλλά και τώρα που με χειροκρότησε απέξω του Sporting και θέλω πάλι να ευχαριστήσω μια μερίδα φιλάθρων. Είδε τις ελπίδες για νίκη να σβήνουν. 21 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, όταν ο Κρίς Παπασαράντου έκοψε με εκπληκτικό τρόπο τον Άγγελο Κορονιό. Θα ήθελα να κρατήσουμε την μπάλα μέχρι το τέλος, αλλά έγινε σούτ και μετά στη φάση που και δεν προλαβαίνω να κάνω φάουλ. Πάντως ο Κώστας Πετρόπουλος είχε τη δική του εξήγηση για αυτή τη μεγάλη νίκη. Πρόκειται για την τυχερή του γραβάτα, του τη χάρισε η κόρη του πριν δύο χρόνια, όταν ο Απόλλωνας Πατρών κέρδισε λήξη στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, ο αγώνας των πρωταθλητών Ευρώπης με το ΒΑΟ. Θέμα και μόνο μη παρουσία στην προπόνηση, η αποχή του η σημερινή από την ομάδα. Για μία ακόμη φορά ο βοηθός προπονητή του Τριφυλιού χρήστηκε Μπόζινταρ Μάλκοβιτς αντικαθιστώντας το Σέρβο τεχνικό στη συνέντευξη τύπου και από τα λόγια του ήταν εμφανής η προσπάθεια για εκτόνωση της κατάστασης. Απ' την άλλη πλευρά ο Αμερικανός αναχώρησε σήμερα το πρωί για την Αμερική. Ο παίκτης βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πρόεδρο Παύλο Γιανακόπουλο ενώ ακόμη δεν έχει μιλήσει με τον προπονητή του. Οι άνθρωποι του πράσινου ΤΑΚ πάντως αναμένουν τον Αμερικανό στην Αθήνα την Τρίτη. Όσον αφορά στο παιχνίδι, μια καλή προπόνηση εν ώψη της δύσκολης συνέχειας Ελλάδα και Ευρώπη αποτέλεσε για τον Παναθηναϊκό αγώνας με το ΒΑΟ. Ο Μάλκοβιτς χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του εκτός του τραυματία Οικονόμου, ενώ για πρώτη φορά αγωνίστηκαν οι Μάλκοβιτς και Κόρφας. Το τελικό 90-63 αντικατοπτρίζει τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Για τους γηπεδούχους, οι δύο ψηλοί Μαρτίνεφ και Αμίτσι πέτυχαν 18 και 17 πόντους αντίστοιχα. Από τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Χρονόπουλος με 18 πόντους. Για μας, όλοι ξέρουν στην κατηγορία. Είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε όλοι οι παίκτες. Όλοι παίξαν καλά, πήραμε προς. Την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα και μάλιστα εκτός έδρας πέτυχε χθες η Λάρισα. Η ομάδα της Θεσσαλίας νίκησε με 67-64 τον Πειραϊκό σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Οι παίκτες του Τίβια Τζόγλου έδειξαν τις προθέσεις τους από την αρχή του αγώνα. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που έκαναν ό,τι ήθελαν μέσα και έξω από τη ρακέτα. Ενώ οι παίκτες του Μάκη Ποτόσογλου ήταν οθροί. Το ημίχρονο έληξε με τους Θεσσαλούς να μετρούν συν 12, 26-38. Είναι η παρθενική ένα και συνοργάνωση του παιχνιδιού. Η σημερινή αγωνιστική στην ουσία παίξαμε με ένα ξέρω. Αυτό όλη την εβδομάδα είχε αγχώσει κάπως έτσι τα παιδιά και αυτό το άγχος βγήκε σήμερα. Η επανάληψη ήταν τελείως διαφορετική. Επιτέλους, οι παίκτες του Πειραϊκού ξύπνησαν και με ένα σερί 17-3, 13 λεπτά πριν τη λήξη, πέρασαν μπροστά στο σκορ με 43-41. Από εκεί και πέρα, οι δύο ομάδες συμβάδισαν στο σκορ. 5 δεύτερα πριν το τέλος, ο Πειραϊκός είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει το παιχνίδι, ακόμη και να πάρει την νίκη, με το ταμπλό να δείχνει 64-66. Όμως αστόχησαν σε σουτ τριών πόντων και στη συνέχεια έκαναν επιθετικό φάουλ, με τον Αμερικανό Ρέι Τζάκσον να ευστοχεί σε μία βολή και να διαμορφώνει το τελικό σκορ. Την τελευταία του εμφάνιση με τα χρώματα της Λέρσας πραγματοποιήθηκε.
ρωτήσε σήμερα ο Ray Jackson. Ο Στιβιατζόγλου διαπίστωσε ότι υπάρχει πρόβλημα στη θέση του playmaker και έτσι θα αντικαταστήσει τον Αμερικανό, αφού πιστεύει ότι υπάρχουν αρκετοί Έλληνες παίχτες που θα καλύψουν το κενό του. Θα κάνουμε αλλαγή. Οι παίχτες που υπάρχουν στη live season θα μπορέσουμε να διαλέξουμε.